20. Ναι. Θα γίνει 100. Ναι. Ευχαριστώ πολλά. Να ευχαριστώ πολύ. Ενώ... Έκανα την αρχή εγώ. Άρα γι' αυτό. Έχω μνημονικό καλό. Αφόρησε ο κόσμος τον άνθρωπο. Πρέπει να έχεις. Ζει στο χάρο. Ναι. Γύρω ευχαριστώ. Στην αχαριστία και... Τι να κάνω μόνο. Καλά και εσύ. Βασίλη, και στην πρόφαλιά σου παίζουν ρόλο. Να το ξέρεις. Ο νεκτάριος. Με στην ελληνική φόρη τον άνθρωπο γι' αυτό κερδίζουν. Ακούς που τα έχουμε βέβαια. Έπαιξες, έπαιξες και εσύ πρόφα με τον Σπύρο και με τον Βαγγέλη. Φύγανε όλοι. Τα παράτησες όλα. Προ Χριστού. Είναι η σειρά μου τώρα, έχουν φύγει αυτοί δύο. Κανείς δεν ξέρει. Καλά. Τι κάνεις τις πρέφες σήμερα, Βασίλη. Πέζανε καλά αυτά τα χρόνια. Τι, καλά, ώρες ολόκληρο. Εγώ δεν είχα, ήμουν αφέντο δεν είχα. Ναι, δεν έπαχα αυτή η πρέφα. Πρέπει στην ξέρα, παιδιά, πρέφα μη συζητάτε. Πρέπει να είναι αμαρτία μεγάλη. Τι αμαρτία. Εδώ μέσα πρέφα να συζητάτε. Αφού ο Θεός τα έχει βγάλει αυτά. Αφού βρε τι λέει. Οι κυριασμού είναι όλα αυτά. Όλες οι φιγούρες επάνω έχουν χρωμίες. Μαζί ήταν πάνω. Όλες οι φιγούρες που θα ξαναπείτε και το πράγμα. Μην το ξαναπείτε. Δημητράκη που είσαι, χάθηκε. Εδώ έργει ο Δημητράκης. Τι κάνει. Τι πόρτα πήγε. Καλησπέρα σας. Καλώς τον Δημήτριο. Ο Βασίλης είναι που δεν είναι. Είπα δύο φορές, επειδή δεν σοβαρευόμαστε γύρω από τα θεία, γι' αυτό καταλαβαίνετε όλα αυτά που λέτε τώρα εσείς. Αν είχαμε σοβαρευτεί από καιρό, και φαινόταν ο Χριστός και στο περπάτημα και στο μάτι και στα αυτιά, τότε δεν θα μιλούσες εσύ. Θα χαιρόσουμε. Θα χαιρόσουμε. Δεν λέμε τίποτα, κακουργήματα κάνουμε. Όχι παιδί μου, γιατί το παίρνεις έτσι. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να... Τώρα είναι πολύ βαρύ. Δεν με εξηγείς καλά. Δεν με εξηγείς καλά. Δηλαδή, εγώ λέω κάτι και εσύ το παρεξηγείς. Εγώ λέω. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω και λέω να μιλάει ο Χριστός σε όλα μας. Και από εκεί πέρα είναι τα άλλα τελειωμένα. Δεν ξέρω τώρα. Είναι δύσκολο να το αισθανθούμε. Εμείς δικαιολογούμεθα γιατί είμαστε και αγράμματοι. Αλλά οι αγράμματοι τι θα πούνε στον Θεό. Αυτή ήταν η σχόση. Αδερφέ, αυτή ήταν τι θα πούνε. Ενώ εμείς. Το δημοτικό που κάναμε, κατοχή είχαμε, σε εκκλησίες πηγαίναμε, δεν προλάβουμε. Αλλά αυτοί που έχουν μάθει γράμματα και δεν κοιτάνε καθόλου τη θρησκεία, τότε ας έρθουν να μας βρούνε. Ο Άγιος Βρωμάς Σιδερός τι λέει. Ο διαβάζει όλα. Τι λέει, πες τι λέει, πάνω στο θέμα αυτό. Πες μου τι λέει. Είναι υπεύθυνοι αυτοί, οι παπάντες. Όχι, τι λέει, είπες σε γράμματα, εκεί στα γράμματα μιλάω τώρα εγώ. Για τους ιερείς. Όχι! Για τους εγγράμματα μιλάει. Πολλά γράμματα. Δεν το έχει διαβάσει. Γιατί αν το έχει διαβάσει, δεν θα το λέει. Τι λέει ο Αποστολός. Είναι προφητεία. Για τα γράμματα, τι λέει. Είναι προφητεία. Τι λέει, παιδί. Λέει, το κακό, λέει σε εσάς, θα έρθει από τους εγγράμματος. Αυτή είναι η ουσία. Τα γράμματα θα καταστρέψουν τον κόσμο. Τα άθεα γράμματα. Όχι τα γράμματα. Οι εγγράμματοι, γιατί λέει, πρόσεξε, κάτσε. Γιατί εγώ το έχω να με διαβάσει καλά. Λοιπόν, λέει ότι γκρεμίστε εντός ή εισαγωγικό τις εκκλησίες και κάνετε σχολεία για να μάθετε τόσα γράμματα όσο να διαβάζετε την Αγία Γραφή. Αυτοί που θα πάνε πιο ψηλά είναι επικίνδυνοι, διότι θα έρθει η καταστροφή. Μην βλέπουμε τον Ιερό Χρυσόστομο που θα έχουμε την Παρασκευή, τη γιορτή του, που αυτός τα έδωσε όλα τα πτυχία του για τον Θεό. Δεν το κάνανε τότε έτσι. Λοιπόν, όλοι. Αυτά που λες. Έτσι είναι, ακριβώς. Αυτά που λες, όντως τα λέει. Ναι, τα λέει. Υπάρχει μια προφητιούλα με δύο γράμματα που λέει και συμπλήρωσε ο Τάκης. Τα γράμματα. Άθεα. Συμπλήρωσε. Ακριβώς όπως την ακούς, την έτσι θα γίνει. Ναι, έτσι. Τα άθεα γράμματα καθέψουν τον κόσμο. Δεν έχει όλοι άθεοι.
Τα άθεα σου λένε, δεν σου λέει όλοι άθεοι. Αυτοί που είναι. Αυτοί που είναι. Ελάτε, 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 ελάτε. Και δεν ξέρω πού, ελάτε. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτη. Το πνεύμα της αληθείας, το πατατού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής πολιτικός, ελευθέρια και εκείνος εν ημίν και κατάλυσε εμάς, από πάσης γύρως και σώσης να καθέρει και ασυγκάσιμο. Αλήθεια. Θα φυγιάνει σιγά σιγά θα φύγει. Καλήστε καλά. Λοιπόν, κατευθείαν, χωρίς εισαγωγή, συνέχεια του προηγουμένου. Πάνω στους άθλους του Ιώβ. Πάνω στους άθλοι ονομάζονται τα κατορθώματα. Της υπομονής. Ναι. Ήτανε προφήτης της υπομονής. Άγιος. Και για να πιστείς... Όχι Άγιος, γιατί δεν υπήρχε στην Αμέ παλιά για Άγιος. Και για να πιστείς... Ήταν Άγιος. Μια και το είπες και ακούστηκες στην τηλεόραση, ναι, ναι. Θα περιμένεις λιγάκι. Όλοι από Άβελ μέχρι που θα κλείσει η Δευτέρα Παρουσία, Άγιοι. Και της Παλαιάς Διαθήκης. Μήπως αγιάσανε μετά Χριστό. Εδώ είναι τώρα. Κάτσε ρε Μίχαλη. Αν είναι και το, εκεί το ξέρεις. Μην το ξέρεις. Αυτό σου είπα τώρα και δεν θα το καταλάβεις. Ναι. Δεν θα έχεις γνώμη σε θέματα που δεν πρέπει να έχεις. Δηλαδή, αν έχεις πες την. Αλλά οι πατέρες, ναι, όλοι μνημονεύουν ως Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης όλους. Και τους προφήτας και τον δίκαιο Άβελ και τα λοιπά όλους. Ως Αγίους. Ότι ήταν ένα Άγιοι ήταν, το ξέρω. Αλλά λέω, μήπως ήταν μετά Χριστό. Μα πώς είναι, αυτό σου λέω. Πώς είναι μετά και δεν είναι πριν. Δεν το καταλαβαίνω καλά. Πριν αμέ δεν υπήρχε η λέξη Άγιος. Πώς δεν υπήρχε Άγιος. Ναι. Πώς δεν υπήρχε Άγιος. Το λέει είναι μέσα στην αμέ Παλαιά Διαθήκη. Γιατί να μην το λέει. Μα ο Θεός μας έπλασε Άγιος. Άνθρωπος του Θεού. Άνθρωπος της υπομονής. Δεν μας ακούνε και θα πούνε πώς θα τους... Δεν τους διορθώνει. Ο δίκαιος Ιώβ. Δεν το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Άλλο δίκαιο και άλλο Άγιο. Αυτό σημαίνει Άγιος. Έχει δίκαιο σημασία. Τώρα εντάξει, να μην κολλήσουμε εκεί, δεν είναι... Εντάξει. Διαγνώσεις τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, τελείωσε. Γιατί, λοιπόν, προχωράμε. Στο τέλος. Εκείνος, διαβάζω και ακούμε, ο Ιώβ, όταν ήταν πλούσιος, το σπίτι του το είχε ανοιχτό στους φτωχούς. Γι' αυτό τα έχει τα πλούτη. Ήταν ανοιχτό στους φτωχούς και έδινε σε αυτούς όλα όσα είχε σε αυτό το σπίτι. Όλα όσα είχε. Ε, όλα όσα είχε. Με το άνοιγμα όμως αυτό του σπιτιού δεν ήταν τόσο σπουδαίος και λαμπρός. Εμείς δεν λέμε σπουδαίος, δεν ήταν σπουδαίος. Ήτανε. Ναι. Όχι, ήτανε να πέστε σαν τον Αβραάμ. Να μην πέστε με φιλόξενος. Όμως, λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος. Να με φιλόξενο. Όμως, όχι φιλόπτωχος. Και να με φιλόταν. Λοιπόν, όμως, προσέξτε, τονίζει εδώ. Το καιρό που είχε τα πλούτη και είχε ανοιχτό το σπίτι σε όλους και τα δίνε όλα, δεν ήταν τόσο σπουδαίος και λαμπρός όσο ήταν όταν άκουσε ότι το σπίτι σου, το σπίτι του γκρεμίστηκε και δεν δυσανασχέτησε. Έκανε ό,τι έκανε, τα έδινε όλα και το σπίτι του γκρεμίστηκε. Λέει, τώρα είναι, λέει, περισσότερο λαμπρός. Μην με συμπληρώνεις, γιατί έχουμε ένα άλλο από εδώ πέρα. Όχι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Εκεί περνάμε όλοι, στην δοκιμασία. Σε παρακαλώ. Λοιπόν,
Εντάξει, καλά το λες. Μα δεν λέω εγώ, επειδή έχω από εδώ. Εδώ πώς να μιλάω. Τον Άγιο, όχι. Γιατί στο τέλος. Μη με κοιτάς για να μην μιλάω. Κάτσε, γιατί κάθε. Εδώ κάτσε λίγο. Κάθε Παρασκευή έχουμε ένα κήρυκα και με κοιτάει εκεί. Και πες τώρα, λέει πες μου. Λοιπόν, και εγώ του απαντάω. Δεν και δεν κοιτάει τους άλλους. Δεν ήταν. Μίλα. Δεν ήταν τόσο λαμπρός όταν με τα μαλλιά των προβάτων έντυνε τους γυμνούς. Όσο ήταν λαμπρός και ένδοξος, όταν έμαθε ότι φωτιά έπεσε από τον ουρανό και τα κοπάδια του τα κατέστρεψε. Στη δεύτερη φάση θεωρείται πιο σπουδαίος. Όταν έχεις, τα δεις, αλλά πρέπει να έχεις και καρδιά να τα δώσεις όλα. Αλλά όταν του τα πήρε, τάκ, ήταν πιο λαμπρός και πιο σπουδαίος. Τότε, δόξασε τον Θεό, τότε που είχε όλα τα αγαθά, ήταν φιλάνθρωπος, φιλάνθρωπος, όχι φιλόξενος και φιλόξενος. Λοιπόν, τώρα έγινε φιλόσοφος, φιλόσοφος. Αυτό σημαίνει αξιολογούσε τη ζωή όπως έπρεπε. Την έβαζε στο ζύγι και τη ζύγιζε και την έβλεπε όπως άξιζε τη ζωή. Όχι με βάση τα πλούτη, με χωρίς τα πλούτη λέει, αυτή είναι η ζωή. Αυτός είπε το περίφημο εκείνο που όλοι το λέμε και αρβανίτικα και ελληνικά. Γυμνός ήρθα στον κόσμο, γυμνός και θα φύγω. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ζωής. Αυτή η φιλοσοφία στην πράξη. Λοιπόν, τότε ελεούσε τους φτωχούς που είχε τα λεφτά. Τώρα ευχαριστούσε το δεσπότη Κύριο. Του τα πήρε. Σε ευχαριστώ που μου τα πήρες. Σε ευχαριστώ που μου τα πήρες. Γι' αυτό λέει, όταν λες χίλια δόξες ο Θεός, χίλια Κύριε ελέησον, να φτάσουν ένα σε ευχαριστώ. Έχει πιο αξία το ευχαριστώ. Έχει χρυσάφε πάνω. Γι' αυτό εδώ του τα πήρε όλα. Σε ευχαριστώ του λέει. Εδώ ευχαριστούσε τον δεσπότη και δεν είπε προς τον εαυτό του γιατί τάχα να συμβεί αυτό. Γιατί να μου πάρει, να μου γκρεμίσει το σπίτι. Γιατί να μου πάρει τα πρόβατα. Εγώ ελεούσα με εκείνα τα πράγματα. Τώρα με τι θα ελεήσω. Δεν είπε. Τέτοιες διολογίες λέμε εμείς. Αυτά τα λέμε εμείς. Λοιπόν, τα κοπάδια των προβάτων μου, από τα οποία τρέφονταν αναρρύθμιτη πτωχή, καταστραφήκανε. Κι αν εγώ δεν ήμουν άξιος να έχω τόση μεγάλη περιουσία, αν δεν ήμουν άξιος να έχω τόση μεγάλη περιουσία, τουλάχιστον για εκείνους τους φτωχούς, δεν μου τα άφηνε ο Θεός. Συλλογισμός, φιλοσοφία. Δεν μου τα άφηνε. Λοιπόν, που ωφελόντουσαν από αυτήν την περιουσία τόσοι άνθρωποι, έπρεπε ο Θεός να λυπηθεί τους φτωχούς και να μην μου τα χαλάσει. Δεν λυπόταν τους φτωχούς. Το προσέχετε. Συλλογισμός. Καλά, εγώ δεν ήμουν άξιος. Τόσοι άνθρωποι που τρώγανε, τώρα πού θα βρουν να φάνε. Ο συλλογισμός είναι αυτός. Κι όμως τίποτα από αυτά δεν είπε, ούτε καν πέρασε από το λογισμό του κάτι τέτοιο. Γιατί γνώριζε ότι ο Θεός όλα προς το συμφέρον του ανθρώπου τα οικονομεί. Στο παιδό πριν από χρόνια κάποιος γνωστός μου ψυχίατρος με 4 παιδιά παλικάρι γύρω στα 40 πήγε να δει έναν ασθενή ψυχίατρος που χτυπάει την πόρτα, ανοίγει την πόρτα από μέσα, τον περίμενε ο ψυχασθενής με τον περίστατο, τάν τον έριξε νεκρό κάτω.
τον έριξε νεκρό κάτω. Γιατί σταμάτησα τώρα, και τι λέει εδώ, όλα προς το συμφέρον του ανθρώπου, όλα προς το συμφέρον του ανθρώπου, τα οικονομεί ο Θεός. Εδώ λοιπόν του ρίγει μια μπαμ, χείρα με τέσσερα παιδιά. Πάει ο πνευματικός να κάνει την επίσκεψη, όπως έπρεπε να κάνει. Ο Θεός του λέει, δεν κάνει λάθη. Δεν κάνει λάθη. Προσέξτε, εμείς το βλέπουμε υπέρογο ανθρώπινο είναι, το συμβάν είναι άπιαστο στη λογική, μπαμ, εκεί δημιουργείται μια κατάσταση συμφοράς. Δεν κάνει λάθη, τα οικονομεί όλα ο Θεός. Αυτό είπε και ο Ιώβ. Αυτό είπε. Και για να μάθεις ότι η πληγή την οποία έδωσε στο διάβολο ήταν μεγαλύτερη, αυτός δέχτηκε πληγές ο Ιώβ. Έδωσε την απάντηση. Σε ευχαριστώ στο Θεό. Λέει τώρα ο διάβολος την έβαγε κατά κούτελα. Πιο πολύ από την υπομονή που έκανε που ήταν πάνω στα... Λοιπόν, για να δούμε. Ήταν μεγαλύτερη. Όταν έχασε την περιουσία του, με το να ευχαριστεί στο Θεό. Από την πληγή που του έδινε, όταν ελεούσε, λάβε υπόψη σου ότι όταν ήταν πλούσιος και ελεούσε, μπόρεσε ο διάβολος να έβρει κάποια δικαιολογία όταν ήταν πλούσιος και ελεούσε. Βρήκε μια δικαιολογία ο διάβολος και τι του είπε, μήπως του Θεού, μήπως σε σέβεται δωρεάν ο Ιώβ. Του είσαι δώσει πρόβατα, του είσαι δώσει παιδιά, του είσαι δώσει σπίτια, του είσαι δώσει όλα τα καλά. Πώς να μη σε σέβεται. Τα έχει όλα τα καλά, σου λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου, δόξα στον Θεό. Και από εμάς ποιος δεν το έκανε και το πράγμα. Ποιος δεν θα το έκανε αυτό. Από αυτό κόλλησε ο διάβολος, λέει, πιάστηκε καλά και του λέει, Κύριε, στον Κύριο, αφού τα έχει όλα, να μην σου λέει και ευχαριστώ, για πάρ' του τα από τη μέση να δούμε τι θα κάνει. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, αυτός που αγαπάει το Θεό, δεν τον αγαπάει γιατί του έχει δώσει τα καλά, αλλά επειδή η αγάπη είναι ανώτερη από τα καλά που έχει. Η αγάπη στο Θεό είναι ανώτερη από τα καλά που έχει. Πιο απλά, έχουμε υγεία, το που έτσι το καταλάβουμε, έχουμε υλικά αγαθά εμείς τώρα, τη στιγμή αυτή, όσα έχουμε. Λοιπόν, του λέμε ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριε, πρέπει να το πούμε. Αλλά έχει μεγαλύτερη αξία όταν ξεχωρίζουμε τα αγαθά και λέμε σου αξίζει η αγάπη, όχι επειδή μου τα δίνεις, αλλά επειδή η αγάπη είναι ανώτερη από όλα αυτά τα πράγματα. Εκείνη η ουσία. Εκείνη η ουσία. Όταν όμως ο διάβολος τον ξεγύμνωσε κυριολεκτικά απ' όλα, απ' όλα τον ξεγύμνωσε, παρόλα αυτά ο Ιώβ διατήρησε την ίδια προς το Θεό αγάπη. Την ίδια αγάπη στο Θεό. Δεν μείωσε για να πει γιατί μου τα πήρε. Δεν είναι καλός. Κοιτάξτε τι είναι πράγματα. Τότε έκλεισε το αδιάντροπο στόμα του και τίποτε πλέον δεν μπόρεσε να πει ο διάβολος, γιατί τώρα ήταν πιο λαμπρός ο δίκαιος Ιώβ από πρώτα. Πιο λαμπρός από πρώτα. Να προσέξουμε τώρα, μιλάει για μας. Το να υπομείνει κανείς με γενναία ψυχή την καταστροφή όλης της περιουσίας και να λέει ευχαριστώ στο Θεό είναι πολύ ανώτερο από το να έχει πλούτη και να ελεεί. Είναι πολύ ανώτερο από το να έχει πλούτη και να ελεεί. Αυτό είναι μικρότερο και ανώτερο είναι το να λες όταν καταστρέφεσαι, σε ευχαριστώ. Εκεί το μεγαλείο. Όπως φάνηκε και στο παράδειγμα του Ιώβ, όταν ήταν πλούσιος έδειχνε μεγάλη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Όταν έχεις την περιουσία, έδειχνε μεγάλη αγάπη στο Δεσπότη. Στο Δεσπότη Χριστό.
δεν παρατείνω την ομιλία μου για το ζήτημα τούτο χωρίς λόγο, αλλά γιατί παρατηρήθηκε το φαινόμενο, πολλοί άνθρωποι, πολλές φορές, ενώ κάνουν ελεημοσύνες, τρέφουν χείρες, συμβαίνει να τους αφαιρέσουν άλλοι όλη την περιουσία. Άλλοι πάλι να τη χάσουν λόγω πυρκαγιάς. Άλλοι λόγω ναυαγίου. Άλλοι λόγω συκοφαντιών και κατόπιν τόσων ελεημοσυνών, τις οποίες πρώτα έκαναν. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, χάνουν την περιουσία, άνθρωποι ελεήμονες. Άνθρωποι που τα σκόρπιζαν φτωχούς. Και για να μην λέμε λοιπόν εκείνο που λέμε πολλοί, το κάνεις, το κανείς δεν γνωρίζει τίποτε. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον. Λοιπόν, αν για οποιοδήποτε συμβάν δυσάρεστο, ευχαριστήσει κανείς το Θεό, πολύ μεγαλύτερη θα προσελκύσει του Θεού την αγάπη, πολύ και όχι διπλάσια, όπως τράβηξε διπλάσια αγάπη ο Ιώβ. Σου αφαιρεί, αλλά εδώ για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, συγχωρέστε με και με έβαλε κατσάδα ο Ευάγγελος, γι' αυτό έλεγα, κάπου ζητάμε χωρίς σοβαρότητα να μας έρθουν βολικά τα πράγματα. Χωρίς σοβαρότητα. Και κάπου κάποιοι τα έχουν χάσει από πριν, στην εποχή που ζούμε τώρα εμείς, εκεί που ζούμε, θα αναφέρω ένα για να το καταλάβετε. Περνάω στην αγορά. Κάποιος κύριος με σταματάει. Παράδειγμα. Έλα ρε Κώστα, κάσε και εσύ μια φορά στην αγορά. Πού πας, μου λέει. Ήταν μεσημέρι. Λέω, άστο από τον άνθρωπο. Πάω να δω έναν ασθενή που είναι ξάπλα στο κρεβάτι. Τι είναι πιο καλό, να κάτσω εδώ ή να πάρω τον άρρωστο. Γιατί το μνημονεύω αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρόνια και χρόνια, δεν είναι ένας, είναι πολλοί που έχουν χρόνια και χρόνια στο κρεβάτι και ακούς να σου λέει, δόξα ο Θεός, είμαι ευχαριστημένος. Πώς αλλάζει τις βίδες ο Θεός όταν κανείς του μιλάει και του λέει έλα, τις αλλάζει. Δεν γίνεται από τη δική μας δέρμη. Ποτέ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και για να πω και το άλλο, αυτό το κάνει σχεδόν σε όλους τους ασθενείς ο Θεός. Όσοι είναι ασθενείς, τους γυρίζει τα κουμπιά και εκεί που το γιατρό δεν θέλει να τον ακούγανε, τον φωνάζουν την ώρα το γιατρό. Μου το λέγε κάποια που πάει και του λέει αρρώστηκε και είναι γενέσεις. Λοιπόν, το θέμα μας είναι λοιπόν, το ευχαριστώ στο Θεό για τα καλά μεν, αλλά πιο πολύ για τα δυσάρεστα. Και η προπαίδεια, η εκπαίδευση πάνω σε αυτά, δεν γίνεται με το να κάθομαι, συγχωρέστε με, δεν μιλάω προσωπικά εδώ μέσα, με το να κάθομαι σταυροπόδι στην αγορά, θα πας εκεί στον άρρωστο, θα τον δεις, θα το αφήσεις αν μπορεί και κάτι και δεν σταματήσεις εκεί. Στο σπιτάκι σου που θα πας, ή έχεις υποχρέωση που το έχει μάθει ο Παΐσιος αυτό το πράγμα, θα πας και θα αφιερώσεις χρόνο προσευχής για εκείνο που επισκέπθηκε στην ασθένειά του. Χρόνο προσευχής. Δεν φτάνει μόνο, πήγες, το είσαι εντάξει, αλλά θα ζητήσεις και το Θεό τη βοήθεια για αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ κάνεις σαν άνθρωπος αυτό, ο Θεός, σαν Θεός θα κάνει τη δική του επέμβαση. Η ίδια είναι η δυνατότητα, η δική μας με τον Θεό. Γι' αυτό ζητάμε τον Θεό. Προχωράω. Λοιπόν, εάν δε εδώ στη ζωή αυτή κακοπαθεί ένας άνθρωπος, αν την κακοπάθεια αυτή την υπομένει η μεγενέα ψυχή,
τούτο κάνει μεγαλύτερη την αμοιβή τη δική του του ανθρώπου στους ουρανούς. Στους ουρανούς. Τώρα πάλι θα κάνω μια παρέμβαση. Έχουμε, φωνάζουνε όσοι κακοπάθησαν Απόστολοι, όλοι, όσοι περάσανε από αυτό το καμίνι τη δοκιμασιών, φωνάζουμε. Έχουμε βασιλεία αμάραντη αιώνια στους ουρανούς, όπου δικαιοσύνη κατοικεί, όπου βασιλεύει δικαιοσύνη. Να του ζητάμε να γίνει γνωστή σε εμάς αυτή η βασιλεία, όχι μια φορά την ημέρα, όλη την ημέρα, αυτή, άμα ζει σε ένα σπίτι, δε όλοι δεν συμπεριφέρονται το σπίτι μέσα έτσι ώστε να είναι το σπίτι αρμονικό. Εσύ εδώ στη γη πώς θα ζεις, δεν έχεις τον νόμο του Θεού, πώς θα ζεις, το σκέφτεσαι την ημέρα. Μερικές φορές λέω, βρε πες και ας ακούνε και τρελό για τον Χριστό. Τη θεία τρέλα, τη θεία τρέλα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί έρχεται εποχή, λέει ο Άγιος Αντώνιος, που θα βλέπουν οι πολλοί τον έρανε και θα λένε να ο τρελός. Ο κατά Θεόν τρελός. Μπας και πάμε για εκεί ή είμαστε εκεί. Προχωράμε. Γιατί επειδή εκάλεσε αυτόν ο Θεός σε περισσότερα και μεγαλύτερα αγωνίσματα, τον άφησε να πέσει από τον πλούτο στη φτώχεια. Πολλές φορές έτυχε να γίνει πυρκαγιά και σου έκαψε το σπίτι και σου κατέστρεψε όλη την περιουσία. Θυμήσου όσα συνέβησαν στον Ιώβ και δόξασε τον Θεό, ο οποίος μπορούσε να, ο Θεός δηλαδή, μπορούσε να εμποδίσει την πυρκαγιά και δεν το έκανε. Και θα πάρεις για την δοξολογία που θα κάνεις στον Θεό τόσο μισθό όσο θα έπαιρνες αν όλα εκείνα τα έδινε στα χέρια του πτωχών. Αλλά περνάς τη ζωή με φτώχεια, πείνα και αναλύνει τους κινδύνους. Τώρα, να προσέξουμε λίγο. Περνάς, λέει, τη ζωή με φτώχεια, με πείνα και αναρρύθμιτους κινδύνους. Θυμήσου το Λάζαρο της παραβολής. Θυμήσου το Λάζαρο της παραβολής, ο οποίος αγωνιζόταν εναντίον της ασθένειας και της φτώχειας και της ερημιάς. Μέσα σε πλουσιόσπιτο ήταν, μπροστά ήταν, περνάγανε κόσμια, αλλά αυτός ζούσε ερημιά. Κανείς δεν τον έβλεπε. Είναι μεγαλύτερη ερημιά να είσαι στην ερημιά από το να είσαι μέσα στον κόσμο και να μην σε προσέχει κανείς. Ερημιά συγγενών και αναρρυθμίτων φίλων, τέτοιο κακόν και μάλιστα κατόπιν τόσης αρετής. Θυμήσου τους Αποστόλους που περνούσαν τη ζωή τους με την πείνα. Είχανε παρέα την πείνα οι Άγιοι Απόστολοι. Όχι μια μέρα, παρέα με την πείνα, λέει. Με τη δίψα, με τη γύμνια, ακόμη θυμήσου τους προφήτες, τους πατριάρχες, τους δικαίους και θα δεις ότι όλοι αυτοί δεν ανήκαν στους ανθρώπους του πλούτου και της άνεσης και της καλοπέρασης. Αλλά στους ανθρώπους τους στοχικούς, τους λιβωμένους, τους κακοπαθημένους και στενοχωρημένους. Να έχεις τον νου σου, γιατί αυτοί ήσαν οι στρατιώτες του Χριστού. Η πραγματική. Αυτά να συλλογίζεσαι και να ευχαριστείς τον Θεό, διότι σε κατέταξε στην κατηγορία των θλιβωμένων. Όχι από μίσος ο Θεός, όχι, αλλά από φοβερή αγάπη. Μου κάνει εντύπωση το εξής, να το κόψω λίγο εδώ. Μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη και στεκόμαστε στην πρώτη δολοφονία. Πρώτη δολοφονία. Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Κοιτάξτε, ο πρώτος αθώος,
ο προς αθώος και μάλιστα πέφτει από χέρι αδελφικό του Κάιν. Από χέρι αδελφικό. Εκεί έχουμε τραγωδία μπαμπά. Αδάμ. Τραγωδία μεγάλη. Και παίρνει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον Άβελ από αγάπη μεγάλη, από αγάπη μεγάλη, μόνο και μόνο για να τον κατατάξει προ Χριστού, προσέξτε το, χιλιάδες χρόνια, ως πρωτομάρτυρα. Είναι ο πρώτος μάρτυρας. Ο Κάιν είναι ο πρώτος μάρτυρας, το γράφει ίσως παρακάτω που το βρούμε. Προσέξτε το, είναι ο πρώτος που έχισε το αίμα του σαν μάρτυρας, ο Άβελ. Άρα είναι και μάρτυς, όχι μόνο δίκαιος, και όλοι οι προφήτες πέσανε. Όλοι οι προφήτες πήγανε από φωνικό χέρι πήγανε. Αυτά να συλλογιζόμαστε. Αν δεν τους αγαπούσε, και μάλιστα πάρα πολύ, θα τους άφηνε έτσι χωρίς κανένα τίμημα. Επέτρεπε να πάθουν τόσα κακά για να τους κάνει με τις δοκιμασίες αυτές πιο λαμπρούς. Πιο λαμπρούς. Καμιά αρετή δεν είναι ίση με την ευχαριστία προς το Θεό. Από το ευχαριστώ, λέει, δεν υπάρχει ανώτερο. Να μαζέψουμε όλες τις αρετές του Ευαγγελίου, το ευχαριστώ στο Θεό είναι η πρώτη. Έτσι διαβάζω εδώ τον Ιερό Χρυσόστομο. Όπως ακριβώς και καμιά δεν είναι χειρότερη κακία, εννοείται, από τη βλαστήμια. Ας μη απορούμε, διότι ενώ ασχολούμεθα με τα πνευματικά πράγματα, υποφέρουμε πολλά βάσανα. Ενώ είμαστε. Έλα. Αυτό που λέτε από τη βλασφημία. Την εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου βλασφημούσαν. Όπως σήμερα. Πολύ. Τόσο παλιά είναι αυτή. Και, ο διάβολος, ο διάβολος από πότε είναι. Ο διάβολος από πότε είναι. Μου κάνει γιατί. 17 χρόνια. Έχω στο νου μου να φέρω να δείτε πώς πορευόταν και πώς πορεύεται η Εκκλησία σήμερα. Για να μην μας χειλάει ο διάβολος και λέμε οι παπάδες και οι παπάδες και οι παπάδες. Γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη απάτη του διαβόλου. Πολύ μεγάλη απάτη του διαβόλου. Να δείτε τι μαρτύριο τράβησε η Εκκλησία και θα καταλάβετε. Τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος. Προχωράω. Θα σταματήσω σε κάποια στιγμή. Λοιπόν. Ας μη απορούμε, διότι ενώ ασχολούμεθα με τα πνευματικά πράγματα, υποφέρουμε πολλά βάσανα. Αυτό, το ότι υποφέρουμε πολλά βάσανα, είναι φυσικό. Είναι φυσικό. Το τονίζω. Είναι φυσικό να υποφέρουμε πολλά βάσανα. Είναι φυσικό. Διότι, προσέξτε το καλά να το καταλάβετε τώρα, το εξηγεί. Διότι καθώς η ληστεία δεν τρυπούν τους τείχους, οι ληστεί που πάνε να κλέψουν, δεν τρυπάνε τους τείχους εκεί που είναι χορτάρι και άχυρα και καλάμια, να τρυπήσουν το ντουβάρι να πάνε να κλέψουν άχυρο και καλάμια. Δηλαδή τίποτε για πράγματα, αλλά εκεί που είναι χρυσάφι και ασήμι, εκεί που κάθονται αυτοί που έχουν το χρυσάφι του ασήμι, άγρυπνοι. Εκεί πάνε, ας είναι άγρυπνοι. Έτσι ενεργεί και ο διάβολος, σαν τους ληστές. Επιτιθέμενος κυρίως εναντίον εκείνων που εργάζονται πνευματικά. Δεν θα πάει σε αυτόν που δεν ασχολείται καθόλου με τα θεία, που δεν πάει ποτέ στην εκκλησία, που δεν διαβάζει ποτέ Ευαγγέλιο, που δεν εξομολογείται ποτέ, εκεί δεν θα πάει ο διάβολος. Είναι δικός του, είπες. Είναι δικός του.
θα πάει εκεί που υπάρχει πνευματικός θησαυρός. Και δεν θα τον ενοχλεί μόνο μια φορά, όλη την ώρα. Αφού είναι το εγωίσμα. Το εγωίσμα είναι αυτό. Να σε πολεμάει και να τον πολεμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα παραπέρα. Όπου υπάρχει ελεημοσύνη, εκεί υπάρχει και φθόνος, ζήλια. Παρόλα αυτά όμως έχουμε ένα όπλο πολύ αποτελεσματικό, το οποίο είναι ικανό να εξοδετερώσει όλα τα τεκνάσματα του διαβόλου, όλα τα μηχανήματα του διαβόλου. Και αυτό είναι να λέμε στο Θεό, σε ευχαριστώ. Το προσέχουμε, το ξαναλέω, το ευχαριστώ στο Θεό εξουδετερώνει αποτελεσματικά όλες τις επιθέσεις του διαβόλου με τα τεχνάσματα που ο διάβολος διαθέτει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πολεμάμε, λέει, με σάρκα και αίμα, αλλά με τα πνευματικά δαιμόνια του σκότους. Ναι, που είναι γεμάτο το στερέωμα, που μας υψώνουν, λέει, τείχους για να μην μπορούμε να κάνουμε το καλό. Προχωράω. Ο Άβελ, να το βρήκα εδώ πέρα αυτό που σας έλεγα, λέγε μου, δεν σκοτώθηκε από αδελφικά χέρια, γιατί πρόσφερε θυσία στο Θεό τα πρωτότοκα των προβάτων του. Εδώ ένα σχολιασμό. Λέει, έφερα στην εκκλησία σπορέλαιο να ανάψει τα καντήλια. Βεβαίως αν δεν έχεις, είναι μάλαμα το σπορέλαιο. Άμα εσύ το παίρνεις και νιώθεις ότι δεν έχεις να προσφέρεις κάτι άλλο, είναι μάλαμα. Αν όμως έχεις το λαδάκι το καλό για τον εαυτό σου και το σπορέλαιο για το Κύριο, δεν στο κάνει δεκτό. Δεν στο κάνει δεκτό. Για προσέξτε το λιγάκι αυτό που λέω, δεν το κάνει δεκτό. Λέει, ο Άβελ πρόσφερε από αγάπη στο Θεό τα πρωτότοκα. Δηλαδή, αυτά καλύτερα που γεννηθήκανε πρώτα και τα καλύτερα. Καλύτερα. Τα α. Μπορώ να πω μια λέξη. Πες μια λέξουλα. Το λάδι που δεν το τρώμε στο σπίτι μας, το πάμε σε εκκλησίες. Το ίδιο πράγμα είναι, δηλαδή ότι δεν τρώμε. Ναι. Αλλά αυτό το λάδι που δεν μπορούμε να το φάμε στο σπίτι, λέει, ας το πάω στα κατήλια, να λάβω στα κατήλια. Και λέει, πολύ ωραία, και λέει ακόμη, υπάρχει νόμος στην Παλαιά Διαθήκη που λέει και από τα δέντρα όταν πας να προσφέρεις στο Θεό, γιατί τότε πάνε δίνανε και καρπούς θυσία, στο Θεό θυσία, δεν θα πάρεις τα πρώτα πρώτα που βγαίνουν, γιατί αυτά δεν είναι τόσο καλά. Θα πάρεις τα μέσα επόμενα, που είναι τα εκλεκτά. Αυτά θα προσφέρεις. Λέει, ο Άβελ πρόσφερε από τα αρνιά του τα πιο εκλεκτά και έκανε ο Θεός, λέει, δεκτή τη θυσία. Και αντί να πει ο Θεός να σεβαστεί, ξέρω, να μου προσφέρεις θυσίες τέτοιες εκλεκτές, τι κάνει, δέχεται φωνικό χέρι από τον αδερφό του, το σκοτώνει από φθόνο, γιατί ζήλεψε το ότι ο Θεός τίμησε τον Άβελ. Προχωράω. Και λέει τώρα εδώ, ο Θεός με αυτόν τον τρόπο του έδωσε, τάκι το τονίζω αυτό που σας έλεγα, το μισθό του μαρτυρίου. Το μισθό του μαρτυρίου. Δηλαδή το κατάταξε μεταξύ των μαρτύρων και μάλιστα ο πρώτος μάρτυρας. Το προσέχουμε. Εμείς λέμε πρωτομάρτυρα Στέφανος. Εδώ λέει εδώ, να το δω. Του έδωσε το μισθό του μαρτυρίου. Να παίρνουμε το Χρυσόστομο που είναι Χρυσόστομος και να το προσέχουμε. Ο Μωυσής θέλησε να βοηθήσει κάποιον αδικημένο και είχε σαν αποτέλεσμα να διατρέξει τον έσχατο κίνδυνο να σκοτωθεί και ο ίδιος, πήρε να σώσει ένα Ισραηλίτη και διέτρεξε τον κίνδυνο να φύγει και αυτός από τη ζωή. Να τον σκοτώσουν και αυτόν δηλαδή. Και όμως δέχθηκε για αυτή την πράξη του να φύγει μακριά από την πατρίδα του. Και για να μάθεις
των Αγίων. Το τονίζω, προσέξτε το. Μιλάει για τον Μωυσή, Παλαιά Διαθήκη. Μιλάει για τον Άβελ, αυτή τη στιγμή ο Ιερός Χρυσόστομος. Το τονίζω για να έχουμε καθαρή αντίληψη γύρω από το Άγιος που συζητήθηκε προηγουμένως. Το εδώ και πότε φωνάζει. Για να μάθεις τον Αγίον την υπομονή. Άρα είναι Άγιοι. Αλλά για να ξεχωρίζουμε από τις Καινής Διαθήκης τους Αγίους, λέμε η δίκαιη της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία δεν πάβει να είναι Άγια από τότε. Προχωράω. Διότι αν ασχολούμεθα με τα πνευματικά πράγματα, γνωρίζοντας από πριν ότι δεν θα πάθουμε κανένα κακό, προσέξτε αυτό είναι πολύ ωραίο, λέει, ασχολούμεθα με τον Χριστό. Έτσι, θα το πω απλά για να το καταλάβουμε. Με την προϋπόθεση ότι θα μας τα δώσει όλα. Και τα έχουμε όλα και δεν παθαίνουμε και τίποτα. Ξέρετε τι θα συμβεί. Θα τρέξουν όλοι τότε, αφού οι άλλοι θα υποφέρουν, να έρθουν και αυτοί στον Χριστό. Τέτοιο Χριστό δεν φτιάχνει η Εκκλησία. Όχι. Δηλαδή, να αισθάνεστε την ανάγκη ότι θα τα έχω όλα και γίνομαι χριστιανός και γίνομαι και Άγιος, δεν το θέλει αυτό. Αυτό είναι συμφεροντολογικό. Είναι συμφεροντολογικό. πέρα για πέρα. Λοιπόν, το διαβάζω το μέσα. Γιατί αν ασχολούμεθα με τα πνευματικά πράγματα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν θα πάθουμε κανένα κακό, δεν θα φαινόμαστε ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο, επειδή η ασχολία με τα πνευματικά θα ήταν τότε σπουδαία εγγύησης της ασφαλείας μας. Το προσέχετε. Τότε θα είχαμε σιγουριά ότι τα έχουμε όλα, είμαστε ήσυχοι, δεν τρέχει τίποτα, άρα καλά κάνουμε και πιστεύουμε. Γιατί έτσι εξασφαλιζόμαστε από κάθε κακό, αν συνέβαινε αυτό. Τώρα όμως, από αυτό κυρίως είναι αξιοθαύμαστοι οι άνθρωποι αυτοί, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί αν και γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα αντιμετωπίσουν κινδύνους, από πριν το γνωρίζουν. Τι είπε ο Κύριος, το θυμόσαστε. Σας στέλνω σαν πρόβατα σε μέσα στους λύκους. Σας στέλνω να πεινάσετε, να υποφέρετε, να μπείτε σε φυλακές. Αυτά τα πράγματα τους τα είπε ξεκάθαρα. Λοιπόν, αναρρίθμε τους κινδύνους και ζημιές και θανάτους και αναρρίθμε τα κακά. Εν τούτης δεν απομακρύνονται από τα τέτοια κατορθώματα, ούτε γίνονται αμελέστεροι εις αυτά από τις προσδοκίες φοβερών πραγμάτων. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, ενώ τα λέει ο Κύριος και το λέει και σε εμάς ότι αυτό το πράγμα, δεν λέμε, να το πω απλά, α, κάτσε αφού πρόκειται να κακοπεράσω, καλύτερα από την αριστερή μεριά. Καλύτερα. Βγάλει και ο λαός ορισμένα ανέκδοτα. Καλοπερνάνε από την άλλη μεριά. Δεν δημιουργείται τέτοια, λέει, τεμπελιά. Ενώ του τα έλεγε ο Κύριος, όχι, θέλουμε αυτή την πλευρά. Που είναι οι Άγιοι με τα κατορθώματα. Υπάρχει στον ουρανό Θεός ο οποίος μπορεί να μας ελευθερώσει από το καμίνι. Είπαν οι Άγιοι Τρεις Πέδες. Οι Άγιοι Τρεις Πέδες που σέρεξε ο Ναυγοδονός αλλά στη φωτιά μέσα. Προσκυνήστε την εικόνα να μην σας κάψω, τους είπε. Και αυτοί απαντήσανε. Υπάρχει στον ουρανό ο Θεός που μπορεί να μας ελευθερώσει από το καμίνι. Και αν όμως δεν κάνει αυτό, μάθε βασιλιά ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε. Δεν τους προσκυνάμε. Και την εικόνα σου που έστησες δεν την προσκυνάμε. Και εσύ λοιπόν όταν πρόκειται κάποτε να εκτελέσεις έργα, εμείς όταν πρόκειται να εκτελέσουμε έργο πνευματικό, έργο Χριστού που ο Κύριος μας το ζητάει, που αρέσει στο Θεό, έχει υπόψη σου ότι θα συναντήσεις πολλούς κινδύνους, πολλές ζημιές, πολλές δολοφονικές απόπειρες και να μην παραξενεύεσαι ούτε να θορυβήσαι όταν αυτά τα αντιμετωπίσεις. Γιατί, καθώς λέει και η Γραφή, τι λέει η Γραφή, παιδί μου, αν θέλεις να υπηρετείς τον Κύριο,
αν θέλεις να υπηρετείς τον Κύριο, ετοίμασε την ψυχή σου, ετοίμασε την ψυχή σου, αν θέλεις να υπηρετείς τον Κύριο, να υπομείνει πειρασμό. Άρα λοιπόν, χωρίς τα αντίθετα, κοροϊδία με τον εαυτό μας, κάνουμε κοροϊδία με τον εαυτό μας, όχι με τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Κανείς λοιπόν δεν περιμένει να λάβει βραβείο χωρίς να υποστεί τραύματα. Όταν αποφασίζει να κατέβει κανείς στην πυγμαχία, πάει σε παράδειγμα τώρα ο Χρυσόστομος, πρώτα θα τραυματιστεί και μετά θα νικήσει. Πρώτα θα φάει γροθιάς ο πυγμάχος, αλλά στο τέλος θα νικήσει ένας από τους δύο. Και εσύ λοιπόν αγαπητέ, αφού δέχτηκες να κατέβεις στον αγώνα του Χριστού με το διάβολο, μην επιδιώκεις να περνάς βίο άνετο και χωρίς κινδύνους, γιατί ο Θεός δεν υποσχέθηκε να σου δώσει σε αυτή τη ζωή τις πληρωμές των αγώνων σου. Αλλά στον άλλο κόσμο αποδίδει όλα τα λαμπρά βραβεία, στον άλλο κόσμο. Όταν λοιπόν εσύ ο ίδιος, αφού κάνεις κάποιο καλό, απολάβεις το αντίθετο, κάνουμε καλό και εισπράττουμε το αντίθετο, ζημιά, ή τη αχαριστία, κάνουμε κάτι καλό και λέει, κοίταξε, του κάνεις τα νου καλό και δεν σου λέει ευχαριστώ. Δεν τα λέμε για τα πράγματα. Ή άλλο δεις να παθαίνει το ίδιο, να ευχαριστήσει και να χαίρεσαι γι' αυτό, γιατί η αχαριστία αυτή θα σου γίνει αιτία μεγαλύτερης πληρωμής από το Θεό. Έδωσες κάπου, έκανες κάπου καλό και εισέπραξες το ανάποδο, το παλιά άνθρωπο. Αφού λέει ο λαός, για να το λέει, χέρι λέει που σε ευεργέτησε, αν δεν το φυλάς, αν δεν του λες ευχαριστώ, μην το δαγκώνεις. Είναι το αποτέλεσμα του καλού που θα κάνεις. Έκανες καλό, θα περιμένεις να τη φας το κεφάλι, θα σε δαγκώσει. Και να σε ευχαριστήσει, άντε, πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Θα εισπράξει τη σκοπατία. Και αν δεν αντέχει αυτός που δέχθηκε την ευεργεσία, ότι του έδωσες κάτι και είναι υποχρεωμένος να αισθάνεται ότι να σου λέει ευχαριστώ. Το ανάποδο θα το δεχτείς. Το βρυσίδι, την αχαριστία και το καθεξής. Για τούτο, να μην χάσεις την προθυμία, ούτε να γίνεις πιο τεμπέλης, αλλά μάλλον να καταπιάνεσαι με τα καλά έργα, με μεγαλύτερη προθυμία, έχοντας υπόψη σου το παράδειγμα των Αποστόλων. Οι Απόστολοι, όταν κήρυταν, ενώ μαστιγώνονταν, έκαναν το κήρυγμα και έπεφτε μαστίγιο. Τυπώντουσαν με λίθους, Πρωτομάρτης Στέφανος και ο Απόστολος Παύλος, συνεχώς φυλακίζονταν, όχι μόνο μετά την απαλλαγή από τους κινδύνους, αλλά και ενώ ακόμα βρίσκονταν μέσα στους κινδύνους, έλεγα σε ευχαριστώ. Μέσα στους κινδύνους. Λέγανε σε ευχαριστώ Κύριε. Και με μεγαλύτερη προθυμία, τότε έκαναν το μεγαλύτερο κήρυγμα. Που ήταν μέσα στη δοκιμασία, έκαναν το μεγαλύτερο κήρυγμα. Να το πούμε απλά. Είναι δεμένος στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος, με τις χειροπέδες, τις αλυσίδες, αλυσίδες που είχαν βάλει τότε. Τότε έγραψε την επιστολή που λέει, τώρα οι αλυσίδες μου έχουν ακουστεί στα πέρα της Οικουμένης, όχι το κήρυγμά μου, ότι είμαι δεμένος στο όνομα του Χριστού. Μέσα δηλαδή στο καμίνι, στη φυλακή, δεμένος και μαστιγωμένος, τότε λέει, τώρα ακούγεται καλύτερα το κήρυγμά μου, τώρα ακούγεται καλύτερα. Και εσύ λοιπόν
Ζήλεψε αυτούς τους Αγίους να τους μιμηθείς και να μην απομακρύνεσαι όσο σου είναι δυνατό από την εκτέλεση του καλού, των αγαθών έργων και να κάνεις το, και να κάνεις το θάρρος σου. Έστω κι αν βλέπεις το διάβολο να σου βάζει αναρρύθμιτα εμπόδια. Έστω και το βλέπεις. Συ μεν μεταφέροντας χρήματα, ίσως να έπρεπε ναυάγιο. Συ λέει, μπορεί να κουβάλαγες χρήματα και έπρεπε ναυάγιο και μόλις και με το ζόρι γλίτωσες. Λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, όταν μετάφερε όχι χρήματα, κουβαλούσε λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι χρήματα, το λόγο του Θεού έπεσε σε ναυάγιο. Το έχετε υπόψη σας. Έφυγε από την Ασία για να πάει στη Ρώμη. Αλλά πέρασε από την Κρήτη απ' έξω, βούλιαξε. Πήγε για να κάνει κήρυγμα. Κουβαλούσε το λόγο του Θεού, όχι χρήματα. Με το λόγο του Θεού βούλιαξε. Γι' αυτό λέει: τρεις λέει φορές πήγα στον πάτο, αλλά δεν έπαθα τίποτα. Φύλαξε ο Θεός. Προχωράω. Πολλές φορές θελήσαμε να έρθουμε σε εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του μέσα, στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, πολλές φορές λέει θέλησα να έρθω και εγώ και οι συνεργάτες μου και μας εμπόδισε ο Σατανάς. Κοιτάξτε, προσέξτε αυτό το πράγμα. Κουβαλάει το Θείο Λόγο, όπως το τον έδωσε ο Κύριος στον ουρανό. Φυσικό επόμενο είναι, εφόσον κουβαλάει το Θείο Λόγο, να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο μπροστά. Κανένα εμπόδιο, που κουβαλάει το Θείο Λόγο. Όμως λέει, μας εμπόδισε ο Σατανάς να έρθουμε πολλές φορές. Έπρεπε να γαμέρθει τώρα. Θείος Λόγος, κατώτερος από το διάβολο, προς Θεού. Όχι. Όταν λέει εμείς έχουμε αδυναμία, τότε διαδίδεται περισσότερο λόγο στο Θεό. Και βλέπουμε και εμείς και ο κόσμος τα μεγαλεία του Θεού. Κι όμως επέτρεψε ο Θεός αυτό, για να φανερώσει την υπερβολική δύναμη του, διότι θα φαινότανε ότι παρόλα τα τεγνάσματα και εμπόδια του διαβόλου δεν ελαττωνότανε. Όντως, παρόλα τα εμπόδια, ο Λόγος του Θεού δεν σταμάταγε να διαδίδεται, αλλά τότε αύξανε και πολλαπλασιαζότανε περισσότερο με τα εμπόδια. Ούτε διακοπτόταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και ο Παύλος ευχαριστούσε τον Θεό για όλα τα δυσάρεστα εις το έργο του, γνωρίζοντας ότι με αυτά ο Θεός τον έκανε περισσότερο δόκιμο και ήταν παντού και πάντοτε προθυμότατος, μη καμπτόμενος από κανένα εμπόδιο. Όσες λοιπόν φοράς αποτύχουμε, όσες φορές είμαστε χριστιανοί, εδώ είναι η ζωή μας, μιλάει τώρα προσωπικά για μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, πήγαινε κόντρα στα εμπόδια, η διάδοση του Ευαγγελίου ήταν μεγαλύτερη, τώρα λέει, εμείς προσπαθούμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Δεν γίνεται να φτάσουμε στην κορυφή του ημιτού με τη μία, θα ανέβεις μία, θα πέσεις δέκα. Θα ανέβεις δύο, θα πέσεις 20, θα προχωρήσεις άλλο ένα βήμα, θα πέσεις 30. Αυτό μετράει αγώνα. Η προσπάθεια μετράει αγώνα. Η προσπάθεια μετράει αγώνα. Τώρα, και εδώ ο διάβολος πάλι κάνει τη δουλειά του άνετα. Άνετα την κάνει εδώ σε εμάς. Και τόσο καιρό που πάτε εκεί ή τόσο καιρό που πηγαίνετε εκεί μέσα, λένε απ' έξω. Τι κάνατε, καμιά προκοπή δεν βλέπουμε. Μήπως αυτοί που το λένε αυτό έχουν το φακό του Αγίου Πνεύματος, το μάτι του Θεού και βλέπουν αν εμείς εδώ που ερχόμαστε έχουμε προκοπή ή όχι. Την προκοπή τη βλέπει ο Θεός. Γιατί άμα τη βλέπαμε εμείς, τότε θα ήταν που θα πηγαίνουμε στραβά. Τώρα συμβαίνει εκείνο που συμβαίνει και στο λουλουδάκι. Του ρίγει στο νερό. Δεν καταλαβαίνεις εσύ πως μεγαλώνει. Το βλέπεις τι έχει μεγαλώσει όμως. Δεν το καταλαβαίνεις. Το ίδιο γίνεται και με την πνευματική ζωή. Το πνεύμα του Άγιο κάνει τη δουλειά του, η ψυχή μεγαλώνει, γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος,
Λέει το εξής Αποστόλος Παύλος. Λέει, σας πότισα γάλα κάποτε. Τώρα, κανονικά, πρέπει να τρώτε στερεά τρόφι. Δεν εννοούσε το γάλα και τα στερεά ψωμιά και τέτοια πράγματα. Εννοούσε την πνευματική προκοπή. Στην αρχή σας είπα τα βασικά. Σας έβαλα στην ευσέβεια του Κυρίου μέσα με αυτά που χρειαζόταν στην αρχή. Τώρα όμως πρέπει να έχετε φτάσει, λέει, σε άνδρα τέλειο. Υπάρχει, προσέξτε, προκοπή, προχωράει και φτάνει σε, όπως το μωρό μεγαλώνει, έτσι και η πνευματική ζωή φτάνει σε τέλεια κάποια στιγμή που δεν γνωρίζει. Που δεν βλέπουν όμως τα δικά μας μάτια. Δεν τη βλέπουν. Είναι μεγάλο τέγνασμα, πολύ μεγάλο τέγνασμα του διαβόλου να λέει και τι κάνετε εκεί που πηγαίνετε, τι κάνουμε εκεί που πηγαίνουμε, ας το πει αυτός που πηγαίνει εκεί πέρα και που μπορεί να έχει κάποια από τον Κύριο δωρεά να το καταλαβαίνει το πράγμα. Και εσύ απ' έξω δεν θα καμπαρίσεις ποτέ. Τώρα, να πούμε γράφω ο Αποστόλος Παύλος, ότι οι Άγιοι, λέει, ζούσαν στις σπηλιές, τους βάζαν στα καμία, τους στα λιοντάρια, περνούσαν από χιλιάδια βασανιστήρια και συμπληρώνει ο Αποστόλος Παύλος. Αυτά τα βασανιστήρια δεν θα μπορέσει να τα κατανοήσει ούτε γρή ο κόσμος ο πολλής. Τα ζει μόνο ο κύριος που αγωνίζεται. Μόνο ο κύριος που αγωνίζεται. Κανένας άλλος. Κανένας μα κανένας. Η ευχαριστία είναι μεγάλος θησαυρός, μεγάλος πλούτος, αναφέρον το αγαθό, ισχυρό όπλο που συντελεί στην αύξηση των αγαθών έργων, όπως η βλαστημία η οποία επιτείνει τη ζημιά και μας κάνει να χάσουμε περισσότερα από όσα χάσαμε. Έχασε λοιπόν χρήματα, αν μεν ευχαριστείς τον Θεό, ωφέλεις την ψυχή σου, απέκτησε μεγαλύτερο πλούτο. Επειδή προσήλκησες στην αγάπη του Θεού. Αν όμως βλαστημήσεις, εκτός από τη ζημιά εκείνων που έχασες, κάνει μια δουλειά, το βλέπεις τον άλλον πάλι στην πρακτική της ζωής. Παθαίνει μια ζημιά στον δρόμο. Και για να τη φτιάξει, μαζεύει ένα σωρό λαστίνες και λέει. Δεν λέει, δεν φτάνει μόνο που έχει ζημιά, αλλά έκανε και τη ζημιά τη μεγάλη να βλαστημάει τον Θεό. Αν ευχαριστήσει τον Θεό, η ζημιά θα γινόταν πιο εύκολα και πιο όμορφα. Προχωράμε. Λέει, η έλλειψη ευχαριστίας, η έλλειψη να πούμε ευχαριστώ στον Θεό, είναι έγκλημα, είναι κοινό αδίκημα, δημόσιο. Και γι' αυτό είναι δικαίωμα καθενός που θέλει να τους τιμωρεί. Ας μάθουν λοιπόν οι Ιουδαίοι και οι Ιδωλολάτροι ότι οι χριστιανοί είναι σωτήρες της πόλεως και κηδεμόνες και προστάτε και διδάσκαλοι. Λοιπόν, τώρα λέει εδώ πέρα ο Χρυσόστομος εξής. Ο Μέγας Θεοδόσιος, είπαμε, όταν ξεκινήσαμε τις ομιλίες και τελειώνουμε σήμερα, πέρασε από δικαστήρια, σκιώδη δικαστήρια, πλαστά δικαστήρια, πολλούς χριστιανούς της Αντιοχίας. Γιατί κάνανε διαδήλωση εναντίον των μεγάλων φόρων. Σκότησε αρκετούς και ο Χρυσόστομος λέει ότι ας μάθουν, λέει, το εξής, ότι αυτοί που λένε ότι εμείς θέμε, γιατί πάει στραβά η πόλη ολόκληρη και περνάει από λεπίδι, είναι ένα παλιό αμάρτημα εκείνο. Λέγανε ότι, παραδείγματος χάρη, στην αποστολική εποχή, επειδή κοινωνούσαν σώμα και αίμα Κυρίου, οι εχθροί των χριστιανών λέγανε, σφάζουν οι μικρά παιδιά και πίνουν το αίμα και τρώνε το σώμα. Και εδώ τώρα, για το κακό που συνέβη στην Αντιόχεια, κατηγορούσαν τους χριστιανούς ότι αυτοί φταίνε που περνάμε από δικαστήρια και θανάτους. Όχι, λέει, επειδή στον τόπο αυτό, το λέω με λόγια απλά, στον τόπο αυτό που πατάμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν ακουγόταν ευχαριστώ στο Θεό, και είπαμε προηγουμένως, η αχαριστία είναι το πρώτο και μεγαλύτερο αδίκημα και έγκλημα. Έτσι, γι' αυτό τιμωρούμε, θα λέει τώρα. Επειδή δεν λέμε ευχαριστώ. Στα δικά μας δεδομένα, στα δικά μας δεδομένα.
μας δίνει ο Θεός. Δεν είναι προσωπική, δεν είναι προσωπική ρίση που θα, αυτό που θα πω τώρα, αλλά μιλάει εδώ κοινό αδίκημα, αδίκημα κοινωνικό έγκλημα. Και λέει λοιπόν, λέει ο κόσμος ευχαριστώ. Γενικά για τα καλά που συμβαίνουν. Ή και το ανάποδο, για κάποια δοκιμασία μικρή, λέει ευχαριστώ. Όχι. Λέει ο Χρυσόστομος ότι αυτό πληρώνεται. Πληρώνεται αναδρομικά. Έχεις πάρει Ευαγγέλιο αναδρομικά καμιά φορά? Και εδώ λοιπόν, και εδώ λοιπόν το κακό έχει την εξής ιδιοτροπία, να το πω έτσι. Να μη σε πληρώνει τη στιγμή που το κάνεις, αλλά να στη φέρνει αναδρομικά. Και να λες, μα εγώ δεν έκανα και τίποτα. Παραδείγματος χάρη. Είναι οι νέοι, λέει, φυσικό είναι να πάμε γυναίκες να κάνουν και τα ρέστα. Πατρεύονται, τους συμβαίνουν ό,τι συμβαίνουν, δυσάρεστα και τέτοια. Εγώ δεν έκανα και τίποτα στη ζωή μου. Την τρώσα αναδρομικά. Για αυτά που έκανες τότε, σε εκδικείται το κακό που έκανες. Όχι ο Θεός, σε εκδικείται το κακό. Έχει την εξής ιδιοτροπία να σε αφήνει να ξεχνιέσαι, να κάνεις πολλά και να συμβαίνεις στο κεφάλι. Το διάβολος δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι δεν ευχαριστιέται, λέει, να σε βάζει να κάνεις το κακό. Τότε βάζει όλη την τέχνη να σε ρίξει και να σου πει, ξέρεις, θα σε προστατεύσω. Κάντο, και ο έρημος χωρίς Θεό που είναι, το κάνει το κακό. Μετά ο διάβολος δίνει το παρόν, το πανηγυρικό παρόν. Τότε ή τον ξεσκεπάζει να φανεί τι έχει κάνει, ή του τη φέρνει στο κεφάλι με όλη τη μεγαλοπρέπεια. Και λέει ο άλλος, μα τι είναι εδώ. Εγώ, ο διάβολος λέει, εγώ τώρα ευχαριστιέμαι. Πανηγυρικά χαίρομαι που στα βγάζω στη φόρα. Και το άλλο, τώρα χαίρομαι που καίγεσαι. Όχι όταν σου έλεγα κάντα για να καλοπεράσεις. Επαναλαμβάνω, αναδρομικά πληρώνει το κακό. Και το καλό το ίδιο. Και τώρα, αν το προσέξουμε, κάνοντας το καλό, πληρωνόμαστε, γιατί είμαστε εργάτες του καλού, αλλά μας περιμένει αναδρομικά και η Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει στον κόσμο αυτό που ζούμε και στο άλλο, που εκατομμύρια ζωές δαπανήθηκαν για να πάνε στο παράδεισο, άλλο μεγαλύτερο καλό από εκείνο? Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καλό. Βιώνουμε στον κόσμο αυτό, βιώνουμε, ζούμε όπως ακούμε, τον παράδεισο από τώρα. Τότε θα ολοκληρωθεί αυτή η βιωτή, η παραδείσια, θα ολοκληρωθεί. Τώρα ο Λόγος περνάει μέσα, τώρα ζει ο Κύριος μέσα μας, τώρα ο Κύριος μιλάει μέσα μας. Θυμάμαι και τον Άγιο Ιγνάτιο Θεοφόρο, το διαβάζω κάθε μέρα οι επιστολές του, και λέει, τώρα που πηγαίνω να με φάνε τα θηρία στη Ρώμη, μην παρακαλώ, μη μπείτε στη μέση να βάλετε μέσω να με απαλλάξετε από τα να με φάνε τα θηρία. Γιατί τώρα, την ώρα που θα με τρώνε τα θηρία, τη στιγμή εκείνη που θα με μασάνε, θα αρχίζω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Θα αρχίζω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Και λέει και το άλλο. Αισθάνομαι νερό μέσα να μου γλυκαίνει την ψυχή τόσο ώστε να μην με δημιουργεί πρόβλημα καθόλου η θυσία τρώγοντάς με τα θηρία. Επαναλαμβάνω, ο πιστός χριστιανός και κάθε πιστός χριστιανός θα ξέρει ότι θα περάσει, αν όχι από διωγμούς που τώρα δεν υπάρχουν, κάποια στιγμή από την πόρτα της Οδύνης. Δεν τη γλιτώνει, από την πόρτα του πόνου μπορεί να περάσει στη ζωή ολόκληρη χωρίς να πονέσει, αλλά θα την περάσεις, να μην την περάσεις όμως χωρίς Θεό. Βρέθηκα στο νοσοκομείο και μου βάλανε και μάλιστα και κατσάδα. Ήταν ένας δικηγόρος ξάπλα, πήγα να δω ένα συγγενή μου και άνοιξα συζήτηση με τον
δικηγόρο και τη γυναίκα του. Και όπως η δάκρυα του λέει, άκουσε να σου πω, έμαθα μετά ότι πέθανε όμως, χωρίς να το ξέρω εγώ τι είχε καθόλου. Άκουσε να σου πω, του λέω, τώρα, μια ζωή την πέρασες κοιτώντας κάτω, του λέω. Τώρα ήθελα να γυρίσεις και του λέω και έτσι, από την άλλη μεριά το νόμισμα, να κοιτάξεις και πάνω, του λέω. Μου είπαν μετά, τι είναι αυτά που του είπες, να ξυπνήσει ο άνθρωπος, μήπως και τελευταία στιγμή καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Και εκεί το κολακεύουμε τον άλλον. Είναι, και έμαθα ότι πέθανε μετά. Λοιπόν, και εκεί που είναι άλλος, δεν του λες την αλήθεια, τότε κάηκες. Εκεί πες του, μήπως τον έψει ο άνθρωπος. Και εκεί ο Κύριος περιμένει. Γι' αυτό τα δυνάτα επιτρέπει ο Κύριος. Μήπως τις στιγμές αυτές καταλάβουμε. Λοιπόν, τελείωσα. Έλα, Μιχαλάκη, πες κάτι, σε κούρασα. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει ένα παράδειγμα για όσα είπατε, ότι ενώ ήταν στις φυλακές, από εκεί έφτιαξε όλες τις επιστολές και έλεγε «Δέσμιος δεν ήμουνα ποτέ και ούτε θα είμαι, διότι ο λόγος του Κυρίου δεν δένεται». Μετά ήρθε άγγελος Κυρίου, τον ελευθέρωσε και βλέπουμε τον ελεύθερο φύλακα να βλέπει το φυλακισμένο να είναι ελεύθερο και είδε τα σημεία αυτά που είναι, δεν μπορεί άνθρωπος να τα κατανοήσει. Και λέει τώρα θα βρεθώ στο μαχαίρι της δικαιοσύνης. Και πήρε αυτό σε ένα μαχαίρι για να κάνει κακό στον εαυτό του. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μη κάνεις κακό στον εαυτό σου, του λέει. Είμαστε όλοι εδώ, δεν έχει φύγει, λέει, κανείς. Και λέει ο ελεύθερος στο φυλακισμένο τον Απόστολο Παύλο, πες μου πώς θα σωθώ. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστεψε εις τον Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Άραγε βλέπουμε εδώ ότι και οι φυλακές ακόμα μπορούσαν να κάνουν έργο, διότι ο λόγος του Θεού δεν φυλακίζεται. Το ανθρώπινο όμως τη γης κάτω φυλακίζεται. Και καλά είπες στον ασθενή αυτόν να κοιτάξει προς τα πάνω. Καλό είναι και εμείς όλοι μας να κοιτάμε προς τα πάνω για να έχουμε δύναμη και να μην έχουμε φόβο και να ομολογούμε Ιησού Χριστόν. Εσταυρωμένο και αναστάτε. Άλλο τίποτα μεγάλο. Πες κάτι άλλο να πεις. Όχι, εντάξει, όχι. Μαζί θα πεις κάτι. Άλλος κάνεις κάτι, αδερφός. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα, ναι. Θα κάνουμε προσευχή μας και θα πάμε στο καλό. Την άλλη Δευτέρα, ξύπνηση ώρα. Άγιος ο Θεός. Πάτε ημών όλοι της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως την ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίς σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας και πληρωμών, αλλά ρίσσε μας από τον Υιό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε μας. Να πω κάτι στους αδερφούς να πεις. Που μάθουν. Να. Κάθε Τετάρτη γίνεται μελέτη Αγίας Γραφής εδώ, στην ίδια ώρα όπως τον κύριο Αδάμ, έρχεται ένας κύριος από την Αθήνα. Κάθε Τετάρτη 6.30 ώρα. Αυτοί γινόντουσαν στον Πεθερό, αλλά το Πεθερό σου επειδή είναι αρρωστός, θα γίνονται εδώ οι κύκλοι αυτοί της Αγίας Γραφής. Θα έρχεται ο κύριος Θεοδόρου, όσοι μπορούν και θέλουν ας έρθουν. Καλά κάνεις και το πες. Μήπως ξέρεις ώρα. 6.30. Μέρα, μέρα. Τι μέρα είπες? Τετάρτη. Τετάρτη. Εξήμιση. Όσοι θέλουν και αδειάζουν μπορούν να έρθουν. Καληνυχτούμε. Καληνύχτα. Πέρα τώρα από τη λέει ότι το έφυγε μας δημιούργησε. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μιχάλη. Καλό βράδυ. Αυτή. Γεια σου Φιλάκη. Ευχαριστώ. Γεια σου Ναπολέον. Γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο Ναπολέον τον έκανε Γιώργο.